Τώρα φτάνουν οι γιορτές και ανάρπαστα έχουν γίνει τα διαμερίσματα Airbnb σε χειμερινούς προορισμούς. Η Αράχοβα, το Μέτσοβο και το Καρπενήσι βλέπουν έκρηξη στις κρατήσεις από επισκέπτες που έτσι νιώθουν απελευθερωμένοι από τα πρωτόκολλα του κορονοϊού. Καλώς ήρθατε, το δωμάτιο είναι ανακαινισμένο, το μπάνιο σας εδώ, ο καθρέφτης ανοίγει και με αυτή. Έχετε πετσετούλες, σακουάν, αφρόλουτρα, το air condition είναι εκεί, αν κρυώσετε. Χιλιάδες Έλληνες επιλέγουν να περάσουν τις εορταστικές ημέρες οικονομικά και μακριά από τα αυστηρά επιδημιολογικά πρωτόκολλα και την πολυκοσμία των ξενοδοχείων. Airbnb, γιατί θεωρώ ότι είναι πιο οικονομικά. Και επίσης λόγω COVID θέλω να μην είναι μαζί με άλλο κόσμο. Για τα Χριστούγεννα η Αράχοβα, το Μέτσοβο και το Καρπενήσι έχουν σχεδόν μηδενική διαθεσιμότητα σύμφωνα με το δίκτυο E-Real Estates. Στους κατεξοχήν χειμερινούς προορισμούς υπάρχει κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης και οι προκρατήσεις έχουν φτάσει σχεδόν στο 100%. Τα τύπου Airbnb, τα οποία προσφέρουν στον κόσμο και νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Μια τετραμελής οικογένεια θα ξοδέψει τουλάχιστον 260 με 270 ευρώ για δύο διανυκτερεύσεις σε έναν από τους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς. Ο πύχης μπορεί να ανέβει έως και τα 1100 ευρώ ανάλογα με τα τετραγωνικά και τις παροχές του σπιτιού. Επισήμισε καλάβετα στην Αράχοβα, στο Μέτσοβο, στο Καρπενήσι, ανάλογα με το ακίνητο και ανάλογα με τα πόσα άτομα μπορούν να διανυκτερεύσουν σε συγκεκριμένο ακίνητο, οι τιμές ποικίλουν. Μπορεί να ξεκινάμε από 270 ευρώ για δύο διανυκτερεύσεις και να αγγίξουμε ακόμα και τα 700 ευρώ για δύο διανυκτερεύσεις για ένα αυτοτελές σαλέ 92 τετραγωνικών μέτρων με τρία προδωμάτια.